Κύριε Υπουργέ, η πυρκαγιά στη Βορειοανατολική Αττική, που ως γνωστόν ξεκίνησε από την περιοχή του Βαρνάβα, διέσχισε πάνω από 30 χιλιόμετρα και έφτασε να καίει μέσα στον αστικό ιστό της πρωτεύουσας, στην Πεντέλη, στα Βρυλίσια και στο Χαλάνδρι, ήταν χωρίς καμία δόση υπερβολής το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος. Και προαναγγελθέντος και επαναλαμβανόμενου. Και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς, ως ΚΚΕ ή άλλοι μαζικοί φορείς, με τις επανειλημμένες και προειδοποιήσεις και παρεμβάσεις που έχουν κάνει και ερωτήσεις πριν ακόμη από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου για τα αναγκαία μέτρα πρόληψης, όταν η κυβέρνηση διαβεβαίωνε για τη δίθεν ετοιμότητά της, για τις κάμερες, για τα ντρόουν και ούτω καθεξής. Αυτό το λένε τα ίδια τα επίσημα στοιχεία που αναδεικνύουν ότι η πρόσφατη πυρκαγιά ήταν σχεδόν ίδια με την αντίστοιχη του 2009, έκαψε δηλαδή περίπου το 60% των ίδιων εκτάσεων, άρα ήταν κάτι που μπορούσε και να προβλεφθεί και να αντιμετωπιστεί αν υπήρχαν τα αναγκαία μέτρα πρόληψης. Αυτό το λένε πάνω απ' όλα οι ίδιοι κάτοικοι της περιοχής, όσοι ζούμε εκεί, που τονίζουν ότι αυτό που ζήσανε τον Αύγουστο το ζήσανε και το 2009 και το 1998 και παλιότερα και τώρα το 2024. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε και όχι απλά δεν πείθουν αλλά και εξοργίζουν οι γνωστές δικαιολογίες του Πρωθυπουργού και άλλων υπουργών για τα ακραία καιρικά φαινόμενα, για τη μορφολογία του εδάφους. Φτάσαμε στο σημείο να μιλάμε και να ανακαλύπτουμε τη μορφολογία του εδάφους σε μία περιοχή μισή ώρα από το κέντρο της Αθήνας. Μισή ώρα από το κέντρο της Αθήνας. Και είναι πολύ λογικό αυτοί οι ισχυρισμοί να δημιουργούν και δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση στον κόσμο που τις ακούει. Όπως επίσης είναι εξοργιστικοί ισχυρισμοί και του Πρωθυπουργού και άλλων υπουργών που έκαναν λόγο για τους λίγους, προσέχτε, για τους λίγους που υπέστησαν ζημιές. Και σε πολλές περιπτώσεις τους ρίξανε και την ευθύνη για αυτές τις ζημιές που υπέστησαν. Και λέμε προκαλούν οργή, όχι μόνο γιατί οι συμπολίτες μας που υπέστησαν ζημιές και που είναι και το αντικείμενο της σημερινής ερώτησης, δεν είναι καθόλου λίγοι, είναι δεκάδες, εκατοντάδες οι κατοικίες που υπέστησαν ζημιές, τα μαγαζιά, τα αυτοκίνητα που κάηκαν, οι αγροτικές καλλιέργειες στην περιοχή, αλλά και γιατί οι επιπτώσεις, οι συνολικότερες επιπτώσεις αυτής της πυρκαγιάς, η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, η υποβάθμιση συνολικά του περιβάλλοντος του Λεκανοπεδίου, πάνω από το 37% των δασών της Αττικής, έχουν καεί τα τελευταία 8 χρόνια. Οι καταστροφές σε δημόσιες υποδομές, κύριε Υπουργέ, σε αθλητικές υποδομές, σε χώρους αναψυχής, που ήταν ένα αποκούμπι για το λαό της πρωτεύουσας. Δείτε μόνο την εικόνα που έχει σήμερα η λίμνη του Μαραθώνα. Η μεγάλη κίνδυνη πλημμυρικών φαινομένων, οι επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, όλα αυτά δεν αφορούν λίγους. Δεν αφορούν λίγους. Αφορούν τους πάντες. Αφορούν το λαό της περιοχής, αφορούν όσους ζούμε εκεί. Και το ερώτημα συνεπώς που τίθεται είναι τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να κάνει το ελάχιστο και το αυτονόητο, αφού δεν προστάτευσε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή, να αποζημιώσει τους πληγέντες στο 100% των ζημιών για τις καταστροφές που υπέστησαν σε περιουσίες, σπίτια, επαγγελματικούς χώρους, αγροτικές καλλιέργειες, να διασφαλίσει τα δικαιώματα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές, να υπάρχει αποκατάσταση όλων των δημόσιων υποδομών, αποκατάσταση του φυσικού πλούτου και κήρυξη των περιοχών αυτών ως αναδασωτέων, χωρίς αυτές τις σκέψεις και τα σενάρια που ήδη βλέπουν το φως της δημοσιότητας και τα οποία έχετε εξαγγείλει, με διάφορα αρπακτικά και κοράκια να ακονίζουν τα νύχια τους για να διαχειριστούν προς όφελός τους τις δασικές εκτάσεις της περιοχής. Αυτό είναι το ερώτημα συνεπώς, η λήψη μέτρων για τις επιπτώσεις αυτής της πυρκαγιάς, και ζητάμε συγκεκριμένες απαντήσεις και εμείς αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής και όσοι υπέστησαν αυτές τις καταστροφές.
Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώκα. Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ερώτηση, κύριε συνάδελφε. Μας δίνετε την ευκαιρία να συζητήσουμε το σχέδιο στήριξης και αποκατάστασης της Αττικής, της περιοχής της Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 11ης Αυγούστου. Πυρκαγιές δυστυχώς με απώλεια συνανθρώπου μας είναι κάτι που μας λύβει όλους πάρα πολύ. Η προστασία, όπως γνωρίζετε, της ανθρώπινης ζωής συνιστά θεμελιώδη προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Από την πρώτη στιγμή, λοιπόν, η κυβέρνηση έθεσε σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων για την άμεση στήριξη των πυρόπλητων της Αττικής. Μέτρα που συναθρίζουν στο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής, το οποίο ενεργοποιήθηκε κατόπιν σχετικών εισηγήσεων της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής και σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία. Συγκεκριμένα ανακοινώθηκαν και υλοποιούνται μία σειρά από μέτρα. Η χορήγηση της πρώτης αρρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής μέσω της πλατφόρμας arrogi.gov.gr για πολίτες που φτάνει ως τις 10.000 ευρώ. Επίσης, μέσω της πλατφόρμας arrogi.gov.gr χορηγείται και η πρώτη αρρωγή έναντι της επιχορήγησης προς επιχειρήσεις αλλά και προς αγροτικές εκμεταλλεύσεις, όπου έχουν ενταχθεί και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, με την πρώτη αρρωγή σε αυτή την περίπτωση να φτάνει τις 4.000 ευρώ. Η πλατφόρμα της πρώτης αρρωγής άνοιξε εντός της πρώτης εβδομάδος και αναφέρω ότι μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί συνολικά 275 οριστικοποιημένες αιτήσεις και 29 προσωρινές αιτήσεις. Πάνω από 300 λοιπόν αιτήσεις έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα και στις αρχές της άλλης εβδομάδος ξεκινούν οι πληρωμές. Σήμερα πιστώθηκαν οι πόροι του προγράμματος και άμεσα θα πληρωθούν οι πρώτες περιπτώσεις, πάνω από 120 περιπτώσεις, καθώς έχουν γίνει οι έλεγχοι από τους υπαλλήλους, από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής. Προχωρούν και τα άλλα μέτρα. Η παροχή στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση κτηρίων με τη δωρεάν κρατική αρρωγή στο 80% του κόστους. Η επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης από 300 ως 500 ευρώ έως και 2 χρόνια, με τη σχετική πλατφόρμα να ενεργοποιείται τις επόμενες ημέρες αφού βγει και η απόφαση οριοθέτησης. Είναι η παροχή της κρατικής αρρωγής προς τις πληγήσεις επιχειρήσεις, καλύπτοντας το 70% της εκτιμηθής ζημιάς και ανώτατο όριο της 500.000 ευρώ. Μέχρι τώρα από τις Επιτροπές Κρατικής Αρρωγής της Περιφέρειας Αττικής έχουν γίνει αυτοψίες σε 34 επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής εντάσσονται και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις για τις υλικές ζημιές σε εξοπλισμό, αποθηκευμένα προϊόντα, συμπεριλαμβάνοντας και τις ζημιές που ήταν παλιότερα στον κανονισμό των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων. Αυτά μέχρι πρώτη, όπως ξέρετε, λάμβαναν ενίσχυση μετά από 4 ή και 5 χρόνια. Τώρα όχι, το έχουμε εντάξει στο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής. Έχουμε τη χορήγηση αποζημιώσεων για τις πρώτες ανάγκες, τις ζημιές σε οικοσκευή και απλές επισκευαστικές εργασίες. Το σχετικό ποσό μπορεί να φτάσει μέχρι τις 6.600 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Η αναστολή καταβολής των φορολογικών υποχρεώσεων ως και 6 μήνες εκδόθηκε άμεσα η σχετική υπουργική απόφαση. Η αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, πληστηριασμών για την αντίστοιχη περίοδο και για αυτό το μέτρο έχει εκδοθεί ήδη η σχετική υπουργική απόφαση. Η παράταση της καταβολής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και του στεγαστικού επιδόματος για 2 ως 3 μήνες. Η τριετής απαλλαγή από τον ένφια. Η ρύθμιση και αναστολή των ασφαλιστικών υποχρεώσεων έως και 6 μήνες. Εκδόθηκε άμεσα και αυτή η υπουργική απόφαση. Και φυσικά στήριξη για τους εργαζόμενους που εργάζονται στις επιχειρήσεις που επλήγησαν, με την αναστολή, με την πρόβλεψη για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας και την αντίστοιχη επιχορήγηση. Από τις πρώτες μέρες εκδόθηκε η υπουργική απόφαση και άνοιξε το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη για να μπουν οι επιχειρήσεις μέσα και να δηλώσουν τους εργαζόμενούς τους. Και φυσικά η έκτακτη, όπως είπατε, για τις υποδομές επιχορήγηση προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ήδη προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών σε έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 5,2 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές και δίκτυα. Είναι η πρώτη, κύριε συνάδελφε, φάση της επιδότησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο κρατικός λοιπόν μηχανισμός ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή. Με αυτοψίες από την πρώτη στιγμή ήμουν εκεί και θα είμαι εκεί και χθες στην περιοχή ήμασταν. Σε στενή συνεργασία με τους Δήμους που επλήγησαν, τα συναρμόδια Υπουργεία και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Όλοι μαζί δουλεύουμε για να στηρίξουμε τους πληγέντες, για να στηρίξουμε όσους πραγματικά έχουν ανάγκη και αυτή η στήριξη να φτάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σας ευχαριστώ.
Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Παρακαλώ, κύριε Γιώγα, έχετε τον λόγο για την δευτερολογία σας. Κύριε Υπουργέ, το σχέδιο αποκατάστασης εντός πολλών εισαγωγικών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά την μεγάλη πυρκαγιά με αυτά τα περίφημα 10 μέτρα κινούνται ακριβώς στην πεπατημένη. Δηλαδή στον δρόμο ο οποίος μας έφτασε ως εδώ. Μιλάμε για αποζημιώσεις οι οποίες είναι πολύ κάτω από τις πραγματικές ανάγκες και σε πολλές περιπτώσεις συνοδεύονται με τραπεζικό δανεισμό. Δεν είναι δηλαδή αποζημίωση στο 100% της ζημιάς που υπέστησαν είτε κατοικίες είτε αγροτικές καλλιέργειες είτε άλλα περιουσιακά στοιχεία και συνοδεύονται με τραπεζικό δανεισμό. Μιλάμε επίσης για εμπορευματοποίηση δασών με όλες αυτές τις συμπράξεις με ιδιώτες που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση, που στην ουσία βάζει τους ξυλέμπορους και τους ξυλοβιομήχανους μέσα στα δάση. Και μιλάμε και για την ατομική ευθύνη, με αυτή την, συμπαθάτε με, αλλά έτσι είναι, με αυτή τη γελοιότητα πρασινίζω την αυλή μου. Γιατί περί γελοιότητας πρόκειται. Είχαμε πριν λίγο καιρό το καθαρίζω το οικόπεδό μου και τα υπολείμματα του καθαρισμού στηβάζονταν στους δρόμους και στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας και ήταν η έφλεκτη ύλη για αυτές τις πυρκαγιές. Τώρα έχουμε το πρασινίζω την αυλή μου. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή? Ποια είναι η κατάσταση με βάση τις επίσημες καταγγελίες, δηλώσεις κατοίκων της περιοχής? 20 μέρες μετά, κύριε Υπουργέ, δεν έχουν ακόμη απομακρυνθεί τα επικίνδυνα δέντρα και τα κλαδιά τα οποία κρέμονται πάνω από δρόμους και πάνω από σπίτια και τα οποία δημιουργούν μεγάλους κινδύνους. Ο έλεγχος που έγινε και οι αυτοψίες που έχουν γίνει σε σπίτια δεν αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση. Υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες με στοιχεία και φωτογραφίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα ότι τα σπίτια, για σπίτια που έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές και τα οποία βγαίνουν πράσινα. Βγαίνουν πράσινα και δεν δικαιούνται καμία αρρωγή και καμία αποζημίωση. Πρέπει συνεπώς να ολοκληρώσετε τις διαδικασίες για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν ενστάσεις εναντίον των εκθέσεων ελέγχων και αυτοψιών. Γιατί αφισβητούν τα στοιχεία που εσείς δίνετε. Τρίτον, οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν πάει ακόμη στις κατεστρεμμένες αγροτικές καλλιέργειες. Και μιλάμε για αγρότες που περιμένουν την καταγραφή των ζημιών και τις αποζημιώσεις και στο αγροτικό προϊόν και στα μηχανήματα και στις εγκαταστάσεις θερμοκήπια και ούτω καθεξής ή αρδευτικά, προκειμένου να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να ξανασυνεχίσουν να παράγουν. Και οι αυτοψίες του ΕΛΓΑ ακόμη 20 μέρες μετά δεν έχουν γίνει. Και φυσικά μιλάμε για καταστροφές σε δημόσιες υποδομές. Το 5,2 εκατομμύρια ευρώ που αναφέρατε ως επιχορήγηση στους δήμους δεν φτάνει στο ελάχιστο για να μπορέσει να καλύψει το κόστος όλων αυτών των καταστροφών που υπάρχουν σε δημόσιες υποδομές. Και φυσικά μιλάμε για την καταστροφή του φυσικού πλούτου που πρέπει σχεδιασμένα και με επιστημονικά κριτήρια να αποκατασταθεί, κύριε Υπουργέ. Με ευθύνη των δασικών υπηρεσιών, από τις οποίες λείπουν 10.000 δασεργάτες και 1.500 δασολόγοι. Και είναι μία από τις βασικές αιτίες που δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των δασών με επίκεντρο την πρόληψη. Έτσι πρέπει να γίνει η αποκατάσταση. Και όχι με τις γνωστές πρωτοβουλίες διαφόρων γνωστών και μη εξαιρεταίων που απλά πηγαίνουν κάποιοι παράγοντες και φωτογραφίζονται. Τις γνωστές αναδασώσεις. Μιλάμε συνεπώς για όλα αυτά ή λέτε για την κρατική αρρωγή. Κύριε Υπουργέ, αυτά που δίνετε συγκρινόμενα με το κόστος και την αύξηση που υπάρχει στα οικοδομικά υλικά είναι ελάχιστα. Είναι ελάχιστα με την ακρίβεια που υπάρχει και το κόστος που έχει εκτιναχθεί στα οικοδομικά υλικά. Ή εξάμηνη απαλλαγή αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων. Μπορούν αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε 6 μήνες ή σε 3 χρόνια, για τον ένφια που λέτε, θα μπορούν να έχουν αποκαταστήσει τις ζημιές που έχουν υποστεί, που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ολοκληρωτικές. Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να δείτε.
Αυτά που ζητάμε με την ερώτησή μας, αυτά που ζητάνε οι κάτοικοι, οι μαζικοί φορείς, οι επιτροπές πυροπλήκτων που έχουν συγκροτηθεί στις συγκεκριμένες περιοχές. Αποζημίωση στο 100% και να τα εξασφαλίσετε όλα τα παραπάνω με βάση τα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού. Αυξήστε τα κονδύλια και για την προστασία των δασών. Και όχι αυτά τα ψυχεία που δίνεται κάθε χρόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό. Πάρτε τα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όταν είναι να ταΐσετε κάποιους ομίλους, κάποια αρπακτικά, είτε στον τομέα της ενέργειας, είτε τώρα με όλους αυτούς που ακονίζουν τα μαχαίρια τους για να μπουν στα δάση, εκεί υπάρχει χρήμα, εκεί βρίσκεται κονδύλια, βρίσκεται πόρους. Όταν είναι να αποκαταστήσετε τις ζημιές που έχουν υποστεί άνθρωποι με δική σας ευθύνη, λαϊκά νοικοκυριά, ή να αποκαταστήσετε το φυσικό περιβάλλον, εκεί αρχίζει η στενότητα. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνετε είναι η αποκατάσταση των ζημιών, η λήψη μέτρων για τις επιπτώσεις από την πυρκαγιά. Αν δεν το κάνετε, απλά θα επιβεβαιώσετε τις προτεραιότητές σας και τις πολιτικές επιλογές. Γιατί εμείς δεν μιλάμε για ανικανότητα. Το κράτος, αυτό το κράτος, το αστικό κράτος και οι κυβερνήσεις που το υπηρετούν, εκεί που θέλει, μια χαρά ικανό είναι και αποτελεσματικό. Όταν είναι να προστατεύσει τη ζωή και την περιουσία του λαού, είναι ανίκανο. Άρα μιλάμε για πολιτικές επιλογές. Το πρόβλημα βέβαια για σας είναι, και σας το ξαναλέω, υπάρχει πολύ μεγάλη δικαιολογημένη και συσσωρευμένη οργή. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί οι κάτοικοι και αυτών των περιοχών και άλλων περιοχών έχουν υποστεί επανειλημμένα παρόμοιες καταστροφές. Υπάρχει οργή, υπάρχουν κινητοποιήσεις, υπάρχει οργάνωση, υπάρχει αλληλεγγύη των κατοίκων και σε πολλές περιπτώσεις αυτή η αλληλεγγύη ήταν που έσωσε τις και περιουσίες και ανθρώπινες ζωές. Μόνο που αυτή η οργάνωση, αυτή η κινητοποίηση του λαού κτλ. Πρέπει να βάλει στο στόχαστρο την πολιτική σας. Την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες του λαού και στο ζήτημα αυτό, στο βωμό του κόστους, στο βωμό των επιλέξιμων δαπανών και στο βωμό των κερδών των λίγων. Ξαναλέμε, δώστε αυτά που πρέπει προκειμένου να σταθούν αυτοί οι άνθρωποι ξανά στα πόδια τους, είτε πρόκειται για ιδιοκτήτες κατοικιών, είτε πρόκειται για αγρότες, και φυσικά να αποκαταστήσετε με επιστημονικό και σχεδιασμένο τρόπο το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Για να αποφευθεί και όλη αυτή η επιβάρυνση που υπάρχει στο λαό του Λεκανοπεδίου. 37% των δασών της Αττικής έχουν χαθεί τα τελευταία 8 χρόνια. Και αυτά δεν αντιμετωπίζονται με τα προγράμματα «Πρασινίζω την αυλή μου». Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, όπως ανέφερα και στην πρωτολογία μου, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς κινήθηκαν με εντατικούς ρυθμούς από την πρώτη στιγμή για να ενεργοποιηθούν τα μέτρα του πλαισίου στήριξης και αποκατάστασης, τα μέτρα του πλαισίου της κρατικής αρρωγής. Με εντατικούς ρυθμούς κινήθηκαν και τα αρμόδια κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της ΔΑΕΦΚ για την καταγραφή των ζημιών στα κτίρια αλλά και την οριοθέτηση της καταστροφής στην περιοχή. Οι αυτοψίες ξεκίνησαν αμέσως μετά την κατάσβεση των πυρκαγιών. Η πρώτη φάση των αυτοψιών ολοκληρώθηκε και συνεχίστηκε τις επόμενες ημέρες με τα αιτήματα των Δήμων. Πραγματοποιήθηκαν 466 αυτοψίες σε κτίρια σε 9 δήμους της Αττικής, εκ των οποίων 369 οι περιπτώσεις αφορούν κατοικίες. Από αυτές, 72 κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί ως ακατάλληλες για χρήση, ως κατεδαφιστές, ως χαρακτηρισμένες ως κόκκινες. 121 ως προσωρινά ακατάλληλες προς χρήση, κίτρινες δηλαδή, που πρέπει να προβούν σε επισκευαστικές παρεμβάσεις για να μπορούν να μείνουν μέσα, και 176 περιπτώσεις ως κατάλληλες προς χρήση ως πράσινες. Και οι πράσινες κατοικίες είναι στο πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής. Υπάρχει πρόβλεψη, αφού κατατεθεί ο σχετικός φάκελος, να ενισχυθούν, όπως γίνεται πάντα. Άρα ήταν αναλυθές αυτό που είπατε, ότι δεν στηρίζονται τα πράσινα κτίρια. Άρα οι ακατάλληλες προς χρήση κατοικίες αθροίζονται σε 193.
Παράλληλα, οι επιτροπές κρατικής αλληλεγγύης της περιφέρειας Αττικής πραγματοποιούν αυτοψίες στις πληγήσεις επιχειρήσεις και οι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ καταγράφουν τις δηλώσεις των αγροτών για τις ζημιές που υπέστησαν. Καταγράφουν οι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ και συνεχίζουν, αφού γίνουν οι δηλώσεις ζημιάς, τα κλιμάκια αυτοψιών και ελέγχων από τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ. Επίσης, από τις πρώτες ημέρες, όπως σας ανέφερα ήδη, εκδόθηκαν όλες οι υπουργικές αποφάσεις που αφορούν τις ρυθμίσεις. Η πλατφόρμα της πρώτης αρρωγής άνοιξε εντός της πρώτης εβδομάδας και τις επόμενες ημέρες θα γίνουν και οι πρώτες πληρωμές. Το έχω σημειώσει και άλλες φορές όταν συζητάμε με συναδέλφους σας για θέματα αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές και δεν συμφωνούμε με την προσέγγιση σας για στήριξη χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Υπάρχουν όροι, υπάρχουν και προϋποθέσεις σε όλα τα μέτρα του πλαισίου της κρατικής αρρωγής. Και υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις για να διασφαλίζονται ότι η πόρη και η στήριξη που δίνεται να κατευθύνεται σε αυτούς που τη δικαιούνται, σε αυτούς που την έχουν πραγματικά ανάγκη. Θυμάμαι τώρα με συνάδελφό σας που κάνουμε ολόκληρη συζήτηση γιατί δεν αποζημιώνουμε τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις όπως αποζημιώνουμε τις μικρότερες. Μας ενδιαφέρει οι πόροι να πηγαίνουν σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη και πρέπει να σταθούν στα πόδια τους. Επομένως, και σε αυτή τη μεγάλη φυσική καταστροφή, όπως και σε άλλες φυσικές καταστροφές, κινηθήκαμε και κινούμαστε γρήγορα. Αρχές της άλλης εβδομάδας ξεκινούν οι πληρωμές της πρώτης αρρωγής και συνεχίζεται η υλοποίηση όλων των μέτρων του πλαισίου κρατικής αρρωγής. Ένα πλαίσιο κρατικής αρρωγής που δημιούργησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν υπήρχε πριν, τώρα δημιουργήθηκε. Ένα πλαίσιο κρατικής αρρωγής που εξελίσσεται, ενισχύεται, προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και φτάνει όσο πιο κοντά στην πυρηνική του φιλοσοφία, η οποία ποια είναι, όσο πιο γρήγορα γίνεται η αρρωγή του κράτους να φτάνει στους πολίτες που το έχουν ανάγκη. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζουμε αυτή τη μεταρρύθμιση και δουλεύουμε εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ.